Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι κοντά σας να σχολιάσουμε και να δούμε την επικαιρότητα της ημέρας. Με εκλεκτούς καλεσμένους, αλλά πριν σας τους παρουσιάσω, να καλησπερίσω καταρχήν την συνεργάτη δάμου, την Άννα Τσίμου. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πολλά τα μέτωπα, κύριε Καλόγερ. Κύριε Καλόγερ, και στην εσωτερική επικαιρότητα, αλλά και στη διεθνή επικαιρότητα. Καλησπέριζω όμως σε αυτό το σημείο τον Γιάννη τον Παναγιωτόπουλο, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης επί κυβερνήσεως Σαμάρα. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Γιώργο Βεβέρη από το ΣΥΡΙΖΑ, συντονιστή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Καλησπέρα σας. Να καλησπέρισω και εγώ τους τηλεθεατές μας και τους οικοδεσπότες μας και τους άλλους καλεσμένους. Να καλησπέριζω και τον κύριο Κουτουλάκη. Γεια σας, κύριε Κουτουλάκη, από την Ένωση Κεντρών. Εσείς, κύριε Κουτουλάκη, πιστεύετε ότι δεν πάμε σε ένα ελληνικό νησί, ελληνικότατο, για να μην δημιουργήσουμε απέναντι στους Τούρκους δυσαρέσκεια? Αφού ευχηθώ καλή σεζόν και σε εσάς και στην φίλη συνάδελφο, κυρία Σίμου, καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Να πω ότι μπορεί ο κύριος Καμένος να πέταξε, όπως επικοινωνικά τον συνεβούλησε σαν κάτι πάνω και να ρίξει το στεφάνι. Από εκεί και μετά όμως θέλει λίγο θάρρος για να προσγειώσει το ελικόπτερο, ακόμα και στην ίδια σου την πατρίδα, ακόμα και σε ένα κομμάτι ακροτελεύτερο της χώρας σου. Και ειλικρινά αναρωτιέμαι, αφισβητεί ο κύριος Ερντογάν τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά και στη συνθήκη των Σευρών, με τα λίγα που γνωρίζω, και στη συνθήκη της Λοζάνης εμπεριέχεται και τα Ίμια ως νησί και η Ρόδος και τα άλλα νησιά στην Ελλάδα? Θα μου πείτε, τότε κάποια νησιά ήταν υπό την Ιταλική, αυτό και παραιτήθηκε με τη συνθήκη της Λοζάνης η Τουρκία. Αλλά όμως ο κύριος Ερντογάν θα συζητήσει σε λίγες μέρες, μέσα στο Δεκέμβρη, με τον Πρωθυπουργό μας. Κάποια πράγματα όμως, όπως το Κυπριακό, όπως και άλλα ζητήματα, το μεταναστευτικό, οι ροές, τα σύνορα, φοβούμαι ότι μετατρέπονται σε διμερείς συζητήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά, κύριε Κουτουλάκη. Θα τα δούμε. Σαν ακροτελεύτια σύνορα της χώρας μας, της Ευρώπης, δηλαδή με την Τουρκία. Μία παρατήρηση. Ναι, ναι. Η συνθήκη των Σευρών και της Λοζάνης δεν ασχολήθηκε με τις ιταλικές κτίσεις εκείνης περίοδου και το τα δεκάμιση ακριβώς. Ας μην εμπλέξουμε δύο πραγματικά γεγονότα έντασης που δεν συσχετίζονται μεταξύ τους. Σωστά το επισημάνα. Δεν ήθελα να ακούσω τον κύριο Κουτουλάκη. Διάλογο κάνω, προσθέτω δεν τέτοια θέμα. Θέλω να πω το εξής. Εκπροσωπώ την Ένωση Κεντρών στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, που σημαίνει ότι κάποια θέματα που είναι εθνικής ασφάλειας δεν μπορούν να δημοσιοποιούνται, παρότι είμαι συνάδελφος δημοσιογράφος. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι απασχολεί το Υπουργείο Εξωτερικών όλα τα κόμματα και έχουν όλη ανησυχία για την έξαρση επιθετικότητας από το καλοκαίρι του Ερντογάν ή το γνωστό του Υπουργείου Εξωτερικών και στις αντιπροσωπείες σε αυτό το Συμβούλιο των Κομμάτων, ότι κάτι θα έκανε εξαγωγή, διότι έχει τεράστια προβλήματα στο εσωτερικό του. Ή θα έπρεπε να γίνουν εσωτερικές διαμάχες τεράστιες, ή θα έπρεπε να κάνει ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Ευτυχώς δεν έκανε θερμό επεισόδιο επί του παρόντος στο Αιγαίο, αλλά όλη την ώρα δείχνει τα δόντια του, είτε περίπτωταν για αεροπλάνα, ελικοφόρα ή άλλο από σήμερα, είτε βγαίνουν καράβια κάθε δύο λεπτά και αφισβητούν τον αέριο χώρο στο Αιγαίο. Να πω μονάχα ότι είτε με τη συνθήκη των Σευρών είτε με τη συνθήκη της Λοζάνης είχε παραιτηθεί η Τουρκία των δικαιωμάτων, ειδικά με τη συνθήκη της Λοζάνης, των δικαιωμάτων, των απαιτήσεων, των συμφερόντων στα νησιά που πέρασαν για κάποια χρόνια σε ιταλική διαχείριση και τα έδωσαν στην Ευρώπη. Ο Ερντογάν χορεύει την Ευρώπη, κύριε Κουτουλάκη. Πράγματι, αυτό λέω, ότι ο Ερντογάν δίκη Σουλτάνου βριχάτε για εξάγει τάχα μου δίθεν επεκτατισμό και προστασία των συμφερόντων της Τουρκίας για να θολώσει τα νερά στο εσωτερικό του. Παίρνουν όμως από τη δική του, και πολύ ορθά το είπατε στην εισαγωγή σας, παίρνουν θάρρος πολιτικά ανδράποδα στα Βαλκάνια, που είναι δορυφόροι του. Ώρα Σκόπια, ώρα Αλβανία, οι οποίοι κυματίζουν σημαία στα περισσότερα κτίρια Ισλαμικών συμφερόντων στα Τύρανα και ακόμα και στο Αργυρόκαστρο, και κανείς δεν μιλάει με την ημισέλινο. Βλέπουμε αξιώσεις, αμφισβητήσεις, που εάν ήταν μόνο τους αυτά τα κράτη και δεν είχαν την υψηλή εποπτεία, αν θέλετε, ή την υποστήριξη ή την προτροπή με διάφορους τρόπους της Τουρκίας, δεν θα τολμούσαν. Βλέπουμε όμως, κύριε Κουτουλάκη, το εξής. Είδαμε χθες το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε υπέρ
του να μην ξεκινήσουν, να μην συνεχίσουν η ενταξιακή πορεία. Ναι, ήταν της έτσι στην Ευρωπαϊκή για, Ένωση. Σωστά το λέτε. Από για να γίνει όμως. Ότι ο Τούρκος ήθελε και το επιζητά και η Τουρκία Τούρκος, να ενταχθεί σε Τούρκος, αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας πω το εξής. Όμως οι τελευταίες δηλώσεις του άλλο δείχνουν. Ναι. Τελικά τι ακριβώς να σας απαντήσω. Θέλουν ή δεν θέλουν με να γίνουν μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Οι Τούρκοι θέλουν, να, αν μπορούσαν να κάνουν, να είναι δραγωμάνοι της Ευρώπης, θα το κάνουν όπως θέλανε τότε με την αποτυχημένη το 1400 τόσο, 53 και εντεύθεν, στο Κόσοβο, με τη μεγάλη μάχη του Κόσοβο. Έχασαν εκεί, ξύπνησε η Δύση, δεν κάνουμε μαθήματα ιστορίας σήμερα, αλλά έμεινα, στο, πάμε στο διατάφτα. Σήμερα όμως η Τουρκία θέλει και τα δύο. Θέλει και τις δύο πολιορκίες της Βιέννης. Ναι, θέλει και τα δύο, θέλει και τα δύο, θέλει και την Τουρκία και να υπογράφει και στην Ευρώπη να παίρνει, να έχει το πάνω χέρι, αλλά δεν εφαρμόζει. Χρήματα πήρε για το μεταναστευτικό. Έγραψε. Τώρα θέλει να υπογράψει για το Κυπριακό, αλλά δεν θα εφαρμόσει. Εδώ λοιπόν διεθνείς συμφωνίες, συμβάσεις, συνθήκες όπως τις Λοζάνης δεν τις αναγνωρίζει. Mm. Και θα πρέπει οι κυβερνήσεις εδώ να είναι πραγματικά υπέρ των συμφερόντων της χώρας μας και να κάνουν τα θέματα αυτά, θέματα ευρωπαϊκά, διότι είτε το θέλουμε είτε όχι, τα νησιά αυτά είναι ακροτελεύτια σύνορα της Ευρώπης. Μπορεί να είχαμε ένα ψήφισμα, αλλά πρέπει επιμέρους τα κράτη να ψήφισε ένα έκαστο για το μπλοκάρισμα. Για εκείνο που έχω όμως να πω κάποιος, ότι ίσως σήμερα ήταν και μια προειδοποίηση προς τον κύριο Ράμα, να μην ξεχνά, γιατί η Ένωση Κεντρών το τονίζει, ότι αν δεν σέβεται και εκείνος τα διεθνή νόμιμα, τα δικαιώματα εκεί, τα σύνορα, τις υπογραφές που έχουν, τους άταυρους ήρωες, τα δικαιώματα του μειονοτικού ελληνισμού εκεί, αυτό όπως λένε, τον πολιτισμικό ελληνισμό που είναι οι αυτόχθονες, και για την εγκατάλειψη ευθύνονται τα πράγματα όλα πριν. Δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να το ξέρουμε. Ναι, κλείνω με τούτο. Ότι εάν συνεχίσει αυτό το δίπολο, υπογράφουμε μνημόνιο ή σκληρά μέτρα, ή αλλιώς πάμε σε εκλογές, ανάπτυξη δεν θα γίνει αν θα περάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Τα εθνικά θέματα θα είναι πάντα πάνω ένα σύννεφο ανησυχίας. Η κοινωνία θα είναι πάντα σε υπερένταση. Τα προβλήματα θα διωγούνται. Ωραία, Γιώργο, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος. Κύριε Κουτουλάκη, ερχόμαστε σε εσάς. Εσείς βλέπουμε ότι οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Αναμένουμε το κρίσιμο Eurogroup. Τι εκτιμάτε τελικά, τα έχουν βρει η ελληνική κυβέρνηση με τους θεσμούς ή τελικά πάμε φουλ προς το καλοκαίρι του 2015 και δεν ξέρω εγώ πώς θα εξελιχθεί. Υπόθηκαν πολλά και θα ήθελα με αυτή μου την τοποθέτηση, παρότι ο χρόνος πιέζει, να πω ότι σίγουρα δεν φταίει μόνο ΣΥΡΙΖΑ για το σημερινό χάλι, διότι παθογένειες στο δημόσιο δημιουργήθηκαν και επί Νέας Δημοκρατίας κυβερνήσεων και ΠΑΣΟΚ και συγκυβερνήσεων. Φυσικά δεν ξέχασε ο κόσμος ότι την Κυριακή ορκιζόμαστε, τη Δευτέρα σκίζουμε μνημόνια. Συμπορευθήκατε όμως με τον κύριο Λαφαζάνη, δεν ξέρω αν πηγαίνετε προς τη Δραχμή ή αν πηγαίνετε προς την Ευρώπη. Ευτυχώς όμως που μείνατε στην Ευρώπη, γιατί όποιος βγάλει τη χώρα από το ευρώ θα λογοδοτήσει για αυτά, όπως θα πρέπει να λογοδοτήσουν κάποτε και εκείνοι που φταίνουν για τα σημερινή κατάντια, διότι όντως για 300 ευρώ στη γερόντισσα, στο συνταξιούχο, γίνεται κατάσχεση αυτομάτως ηλεκτρονική. Και ήδη προχωράνε και με ένα καινούριο λογισμικό που θα αγοραστεί, να κατασχέτουν και το τελευταίο πενταράκι στις επιχειρήσεις. Για είτε φτάσουν. Δεν βλέπουμε όμως είτε φτάσουν, με τη γερόντισσα. Είτε φτάσουν. Τα βάλουν. Τα δεν σας διακόψα όμως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αντιλαμβάνομαι ότι ενοχλεί, αλλά αφήστε να μην. Αλλά μην βλέπουμε τη γερόντισσα με την επιχείρηση. Γιατί μα που γίνεται και αυτό. Και στη γερόντισσα για τις πέμπτες. Συγχωρείτε για την διακοπή. Λοιπόν, με καλή πρόθεση τα λέω, αλλά είναι η τραγική πραγματικότητα. Είναι άκρο εκρηκτικό το μείγμα. Ο ένα κοιτάζει τον άλλο αγριεμένο. Μπορεί να είδατε ήπιου ανθρώπου σήμερα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα δώσουν βραβείο στον κύριο Τσίπρα στις γειτονικές χώρες, διότι είναι αν θέλετε, ο σωτήρας της ανάπτυξης στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες, διότι με την πολιτική του ήρθε και πρόσθεσε ένα κερασάκι στην τούρτα που οι προηγούμενοι έκαναν, και έτσι έχουν φύγει εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, στην Αλβανία. Είτε κλείσει είτε όχι, πέστε ότι μας χαρίζουν αύριο, γιατί αυτό την καραμέλα θα μας αφημώσουν το χρέος και το χρέος είναι αδυσβάστακτο. Κανείς δεν κάνει τίποτα, διότι υπογράφουμε και εδώ συναγωνιζόμαστε τον Ερντογάν. Υπογράφει και δεν τηρεί. Εμείς υπογράφουμε τα τελευταία χρόνια μνημόνια, δεν τα τηρούμε. Στο παραπέντε ή προτάσεις, αφού είναι αντιλαϊκά, αφού δεν εφαρμόζονται, γιατί τα υπογράφουμε? Για να πάρουμε τη δόση, να πληρώσουμε τους δανειστές και να πάμε παραπέρα, αγοράζουμε χρόνο διαχείρισης της εξουσίας. Και θα πω το εξής ακόμα. Ακόμα και αν και τώρα στο ΚΕΠΕΝΤΕ συμφωνήσουμε, πληρώνουμε τα λάθη και τα πάθη και τη υπεροψία τότε
με την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυβέρνηση της εποχής στην Ευρώπη. Τα πληρώνουμε τα λάθη. Φορτώσατε 1,5 χρόνο ως κυβέρνηση και άλλα δυνατή χώρα. Ακόμα και να έρθει ο κύριος Μητσοτάκης, αν πάμε σε εκλογές, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και αυτό που είπατε, κυρία Τσίμου, και κλείνω με τούτο, ότι αυτό που μπορεί να μην ακούγεται, μπορεί να ακούγεται κουραστικό, θέλει να παταχθούν οι παθογένειες με δικαιοσύνη, με μέτρο, με ισορροπία, να εφαρμόσουμε μέτρα, να μην γίνονται σπατάλες στο δημόσιο. Νοικοκύρια μας ζητάνε οι Ευρωπαίοι και να μας βλέπουν μονιασμένοι. Οι μεν λένε πάμε για εκλογές, οι άλλοι κλείνουμε την διαπραγμάτευση. Ένα εκ των δύο, ποιος σόφρον άνθρωπος θα έρθει στη χώρα να φέρει λεφτά να κάνει ανάπτυξη, να σας καταγγείλω τούτο. Ήρθαν δύο Κύπροι, σε επόμενη εκπομπή θα σας φέρω, με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Τα έβαλαν στην τράπεζα, απειλήθησαν από το χιδαίο γραφειοκρατικό κράτος και όταν θέλουν να πάνε τα χρήματα τους πίσω, η τράπεζα τους κράτησε 300.000 τον καθένα. Ένα σκάνδαλο. Ποιος θα έρθει να κάνει ανάπτυξη? Ο μικρός, ο μικρομεσαίος, ο καλάβης παρά του μιέχοντος. Μέτρα θα υπογράψουν, υποσχέσεις θα δώσουν στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει σκάνδαλο. Που έχασαν τόσοι Έλληνες τα λεφτά τους. Αυτό σας κλαίει. Μα σας λέω για δύο επιχειρήσεις. Εγώ μιλάμε για δύο επιχειρήσεις. Δηλαδή αμφισβητείτε το χιδαίο κράτος και σεβαστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Κουτουλάκη, ευχαριστούμε για, για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε και απόψε. Να ευχηθούμε, επειδή πάμε προς το τέλος της εκπομπής, καλή επιτυχία στο κόμμα σας. Μπορεί να γίνει κάποια οικουμενική κυβέρνηση. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω κάτι. Για το καλό της χώρας αυτό ή για τίποτε άλλο. Για το καλό όλων μας. Ούτε με αριστερά ούτε με δεξιά έχουμε την προκοπή, κύριε Βερβέρη, μέχρι σήμερα. Δυστυχώς αυτό είναι πραγματικότητα. Ούτε με αριστερά ούτε με δεξιά. Μπορεί με το κέντρο που λέει ο κ. Κουτουλάκης. Ας δείτε τον αγαπητό πρόεδρο, τον κ. Λεβέντη. Σας καλώ 28 του μήνα, μία με τρεις, στην εδιευρυμένη κοινοβουλευτική στη Βουλή. Όσοι είσαστε ευπρόσδεκτοι και οι τηλεθεατές σας, αν θέλουν να δουν, θα γίνει ζωντανή αναφορά σε όλα όσα γίνονται. Για να ξέρετε ότι και εμείς είμαστε εδώ και δούμε τους αγώνες για ενημέρωση. Κ. Κουτουλάκη, Ένωση Κεντρών. Βασίλης Λεβέντης, ευχαριστούμε για την παρουσία. Και εγώ σας ευχαριστώ για την άψογη φιλοξενία. Και εγώ ευχαριστώ και λοιπόν, τους καλεσμένους. Ευχαριστώ όλους που ήσασταν απόψε μαζί. Άννα, σε ευχαριστώ και εσένα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.